Και βέβαια προδόθηκε ο λαός και προδόθηκε και η χώρα. Είναι πράξη χάτης προδοσίας αυτό που έγινε. Το κινηματογραφείτε. Ναι, βεβαίως. Μπράβο. Κλειστικότητα στη μεγάλη. Αποκλειστικό, έτσι. Η μία ψήφος θα αλλάξει τα πράγματα, γιατί όλη μια ψήφο έχουμε. Αν αντιμετωπίσει ο καθένας και η καθεμιά μας την ψήφο του σαν εκείνη που θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα, τότε θα υπάρξει ένα άλλο αποτέλεσμα. Μέθυξη. Επεισόδιο 13. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Καλώς ήρθατε στη Μέθυξη. Είμαι ο Λουκάς Μητσάτσος. Και εγώ ο Πάνος Γιώβας. Σήμερα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι έχουμε κοντά μας μια γυναίκα με την οποία θέλαμε πολύ να συνομιλήσουμε. Θέλαν και οι ακροατές μας, να πω την αλήθεια, ήταν έντονο το αίτημα. Κοντά μας λοιπόν είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα και εγώ πολύ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και μου άρεσε ότι πήγατε να πείτε κοντά μας είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να με λέτε Ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς. Λοιπόν, Ζωή, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω αφορά, έχουμε προεκλογική περίοδο, κατεβαίνετε με το κόμμα Πλεύση Ελευθερίας, αλλά υπήρχαν κάποιες περιπέτειες πρόσφατα. Υπάρχει κάποιο σχόλιο όσον αφορά αυτό? Πράγματι, αντιμετωπίσαμε έναν αποκλεισμό το Σάββατο το βράδυ. Η πλατφόρμα αυτή της Singular Logic που για πρώτη φορά λειτουργήσε την Πέμπτη το πρωί, το Σάββατο το βράδυ που έλεγε η προθεσμία της υποβολής των συνδυασμών, απέρριπτε την υποβολή του συνδυασμού της Πλεύσης Ελευθερίας. Και ενώ πλησίαζε η ώρα της λήξης της προθεσμίας, γιατί έλεγε 12 το βράδυ, διαπιστώναμε ξανά και ξανά ότι μας έβγαζε η πλατφόρμα διάφορα ανύπαρκτα σφάλματα. Όπως έχετε δηλώσει τον επικεφαλή σας σε πάνω από 3 περιφέρειες. Δεν ίσχυε αυτό. Εγώ κατεβαίνω επικεφαλής στην Εύβοια, που είναι η πατρίδα μου, στην πρώτη της Αθήνας, που ήταν η έδρα μου, και στην πρώτη της Θεσσαλονίκης, γιατί θέλω να δώσω την έμφαση στη Μακεδονία και στο ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, που εμείς θέλουμε την ακύρωσή της. Άλλα σφάλματα που μας έβγαζε ήταν, αυτό είπαμε αμέσως ότι δεν συμβαίνει. Δεν υπήρχε κανένας που να απαντάει στα αιτήματά μας και στα μηνύματά μας. Αναγκάστηκα εγώ να πάω στον Άριο Πάγο τρέχοντας, πετώντας για την ακρίβεια. Στον Άριο Πάγο απόρρισαν τι είναι αυτή η πλατφόρμα και γιατί το κάνει αυτό. Όλο το βράδυ υπήρξε ένα θρίλερ που μετά από τεράστια κινητοποίηση, δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ, ζητούσαμε να μιλήσουμε με υπεύθυνο του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπήρχε κανείς. Η παλιά δομή του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ειδοποιούσε την υπηρεσιακή Υπουργό Εσωτερικών. Με λίγα λόγια, υπήρχε ένα παραπέτασμα που εμπόδιζε να έρθει το εμπόδιο. Και το αποτέλεσμα, γιατί μάλλον σας βλέπω να δημονείτε που καταλήξαμε, καταλήξαμε στο ότι αναγκάστηκε η πλατφόρμα, με παρέμβαση βέβαια και της Υπηρεσιακής Υπουργού, αναγκάστηκε η πλατφόρμα της Singular Logic, η Singular Logic ουσιαστικά, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι έβαζε εμπόδια και να τα άρει την επόμενη μέρα. Ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Ήταν προσχεδιασμένο, πιστεύετε? Πιστεύω ότι δεν ήταν τεχνικό, γιατί ένα τεχνικό τέτοιο θέμα λύνεται πολύ εύκολα και γρήγορα. Και βεβαίως πιστεύω ότι ήταν κακόβουλο, διότι διαφορετικά δεν θα είχε χρειαστεί να φάμε όλο το βράδυ και μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας για να τακτοποιηθεί. Κακόβουλο από την κυβέρνηση, από την πλατφόρμα, από πού? Σίγουρα από την Singular Logic, και προφανώς πρέπει κανείς να σκεφτεί τι άλλο εξυπηρετείται. Εμείς πάντως τη Singular Logic την έχουμε καταγγείλει σε σχέση με την διεξαγωγή των εκλογών, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 19. Ήμασταν και οι μόνοι που κάναμε επανακαταμέτρηση. Έχετε μιλήσει για νοθεία? Έχουμε μιλήσει για τις διαπιστώσεις μας, οι οποίες αφορούν εκτεταμένη αλλίωση του αποτελέσματος, γιατί το έβριμα το οποίο εμείς είχαμε από την επανακαταμέτρηση που κάναμε ήταν ότι η εξαίρεση
ήταν να συμπίπτει ανακοινωμένο αποτέλεσμα και πραγματικό αποτέλεσμα. Η εξαίρεση δηλαδή ήταν να κουμπώνουν τα δύο, ενώ θα έπρεπε να είναι ο κανόνας και κατ' εξαίρεση να υπάρχει μία αυλεψία. Αυτό που έπρεπε να είναι λοιπόν ο κανόνας ήταν η εξαίρεση. Βρήκαμε ακόμα και ολόκληρο σάκο εκλογικό ανέγγιχτο, να μην έχει ανοιχτεί. Αυτό είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Σκεφτείτε όμως ότι εμείς τα λέμε από την... ουσιαστικά από την πρώτη συνέντευξη τύπου που δώσαμε μετά τις διαπιστώσεις μας. Οι διαπιστώσεις μας βέβαια διήρκεσαν, γιατί χρειάστηκε να υπερβούμε πολλά εμπόδια για την επανακαταμέτρηση. Μας σταματήσανε την επανακαταμέτρηση, μας λέγανε ότι δεν έχουν στοιχεία, κάναμε νομικές προσφυγές και ούτω καθεξής. Η ουσία πάντως είναι, για να το πούμε καθαρά, ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο πολίτης να έχει την εμπιστοσύνη ότι η ψήφος του όχι απλώς βέβαια μετράει, αλλά καταμετρείται επακριβώς. Όποια είναι, φυσικά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό, φυσικά. Βέβαια. Μάλιστα. Και πάμε τώρα σε ένα ζήτημα, ειδικά των τελευταίων ημερών, ότι είναι πολύ σημαντικό και θα μάθουμε και την απόφαση σε λίγο, για το κόμμα Κασιδιάρη. Υπάρχει μια τροπολογία που ουσιαστικά αποβλέπει στο να αποτρέπει τον Κασιδιάρη από τον κατέβει. Να βάλει ένα μπλόκο. Εσείς συμφωνείτε στην απαγόρευση ενός κόμματος χωρίς μια μετάκλητη απόφαση? Ναι, είστε και νομικός. Είστε και νομικός. Γιατί και πολλοί καθηγητές της νομικής είναι αντίθετοι σε αυτό. Ο κύριος Αλιβιζάτος, από την άλλη, που είναι και πολύ έκτος, το προωθεί. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας νομικά? Εγώ τη γνώμη μου την είπα το 2013. Μάλιστα. Την είπα το 2012 όταν μίλησα για τη Χρυσή Αυγή, πριν μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Και είπα ότι κανονικά δεν θα έπρεπε στη Χρυσή Αυγή, που όλοι ξέρουμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, να επιτρέπεται η συμμετοχή στις εκλογές. Και το 2013 βέβαια είπα, όταν πια η Χρυσή Αυγή είχε μπει στη Βουλή και άρα είχε αποκτήσει και τον χαρακτήρα του κοινοβουλευτικού κόμματος, είχε ψηφιστεί δηλαδή από πολίτες, ότι θα πρέπει η δημοκρατία να έχει τις δικλίδες να προστατεύεται χωρίς να πουλάει την ψυχή της. Γιατί αν η δημοκρατία καταλύει τις αρχές της για να προστατευθεί από τους εχθρούς της, τότε έχει ήδη χάσει. Και σε πολλές άλλες ευκαιρίες είχα την δυνατότητα και την πρόνοια να πω αυτό που πιστεύω, ότι δηλαδή οι αρχές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε αφενός να μην χρειάζεται να τις κάνεις λάστιχο για να εκπληρώσει συγκεκριμένους στόχους, γιατί τότε δεν μιλάμε για στόχους αλλά για σκοπιμότητες, και οι αρχές πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εφαρμόζονται όποιον και να έχεις απέναντι, είτε τον σύμμαχο, είτε τον φίλο, είτε το προσφυλές σου πρόσωπο ή κόμμα, είτε τον εχθρό σου και τον αντίπαλό σου. Η άποψή μου είναι ότι όλη αυτή η ιστορία η οποία γίνεται στα αλήθεια εξυπηρετεί και τη Χρυσή Αυγή και τον Κασιδιάρη. Δηλαδή πρόκειται για μία απίθανη διαφήμιση που δεν την ονειρεύεται ούτε στον όνειρό του, ναι, οποιοσδήποτε. Βέβαια, αν θέλει να καταφέρει να κατέβει, δεν θα τον ωφελήσει αυτό. Σε αυτή την αναμέτρηση. Και αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Το τι όμως προκαλεί όλη αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Η δική μου λοιπόν άποψη είναι, και την είπα και το 2013, ότι θα έπρεπε η δικαιοσύνη να λειτουργεί. Στην περίπτωση της δολοφονίας Φίσα, που ήταν μια άγρια, ακραία, εξόφθαλμη δολοφονία, συνδεδεμένη απολύτως με τη Χρυσή Αυγή, θα έπρεπε να έχει γίνει η δίκη στους αναγκαίους χρόνους και όχι να υπάρξει αυτό το ξεχύλωμα, το οποίο υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες. Το να εκμεταλλευτεί ο καθένας δηλαδή τη διαδικασία για να χτίσει ένα προφίλ αντιφασίστα, να έχουμε πολιτικά πρόσωπα μάρτυρες στη δίκη και ούτω καθεξής. Και έτσι έχουμε φτάσει 10 χρόνια μετά να μην έχουμε αμετάκλητες καταδίκες. Εκείνες δηλαδή οι οποίες θα αποτελούσαν και την απόλυτη και ανυπέρβλητη απαγόρευση συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Υπήρξε όντως πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να βγει μια απόφαση. Μα η καθυστέρηση αυτή ήταν όμως απολύτως προβλέψιμη. Δηλαδή εγώ το 2013 και την προέβλεψα και το είπα και προειδοποίησα, διότι όταν βάζεις τόσους κατηγορουμένους
με τόσους μάρτυρες, με όλες αυτές τις δικογραφίες και ούτω καθεξής, είναι προδιαγεγραμμένο και ότι θα αποφυλακιστούν αυτοί που προφυλακίζονται, διότι είναι αδύνατον να τελειώσει η ανάκριση τόσο σύντομα και πόσο μάλλον να τελειώσει η διαδικασία τόσο σύντομα. Με λίγα λόγια, τα ζητήματα αρχής εγώ τα έχω θεωρώ και εντοπίσει και εξαντλήσει πριν από 10 χρόνια. Τα ζητήματα σκοπιμότητας είναι αυτά που πια φαίνονται και δεν κρύβονται. Mm. Ότι κάποιοι και εργαλειοποίησαν τη Χρυσή Αυγή όταν τους εξυπηρετούσε και εργαλειοποιούν τώρα τον Κασιδιάρη και το κόμμα Κασιδιάρη, γιατί πάλι τους εξυπηρετεί. Και αυτό το οποίο τελικά πετυχαίνουν είναι να τροφοδοτούν και να διαφημίζουν mm-hmm. αυτές τις προσπάθειες. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πιο πίσω. Πάμε στο 2015, όταν ο κύριος Τσίπρας και σας πρότεινε και διατελέσετε πρόεδρος της Βουλής. Σήμερα δηλώνετε ότι το μεγαλύτερο λάθος σας ήταν ότι τον εμπιστευτήκατε. Ναι, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λοιπόν πώς από βασικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, από πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα είστε πολέμιον, να το πω, του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και έχετε το δικό σας κόμμα, την Πλαίσια Ελευθερίας. Πώς φτάσαμε εδώ? Ναι, θα ξεκινήσω έτσι από ένα-ένα αυτά που μου αναφέρατε. Ο κ. Τσίπρας δεν με πρότεινε ως πρόεδρος της Βουλής, ως πρόεδρο της Βουλής. Ο κύριος Τσίπρας αναγκάστηκε να μου προτείνει να αναλάβω την Προεδρία της Βουλής, γιατί αρνήθηκα να αναλάβω το πρώτο τάξη Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή ακριβώς είχα καταλάβει, δυστυχώς, ότι η κυβέρνηση συγκροτείται με πρόχειρους τρόπους και αναποτελεσματικούς. Έγινε ένα υπερυπουργείο, ας πούμε, εσωτερικών που κανείς δεν είχε συζητήσει και το οποίο ήταν δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και γι' αυτό αρνήθηκα να το αναλάβω. Και το πόσο δεδομένο ήταν ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποδείχθηκε στο ΜΑΤΙ, γιατί είναι το Υπουργείο που είχε την κύρια ευθύνη για το ΜΑΤΙ. Πολλά χρόνια μετά, δηλαδή 3,5 χρόνια μετά αποδείχθηκε, αυτό το οποίο ήταν όμως οφθαλμοφανές σε μένα τουλάχιστον εξ αρχής. Αναγκάστηκε να μου προτείνει την Προεδρία της Βουλής, γιατί κατάλαβε ότι εγώ δεν μπαζάρευα κάποιο υπουργείο ώστε να αρχίσει να με δελεάζει. Του είπα ότι μπορώ να δουλέψω στα πεδία τα οποία γνωρίζω και έχω προετοιμάσει, κυρίως στη δικαιοσύνη αλλά και στα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών, με δεδομένη την ειδίκευσή μου και στο Διεθνές Δίκαιο. Φοβόταν να σας βάλει στο Υπουργείο της Δικαιοσύνης? Θεωρώ ότι δεν ήθελε, λόγω του ότι πρώτον ήξερε ότι θα υπέγραφα ως πρώτη πράξη μου την εκτέλεση της απόφασης για το δίστομο, που θέλει μόνο την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, και εγώ ως υπεύθυνη για τον τομέα αυτό σε όλο το προηγούμενο διάστημα διακήρυσα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ θα υπογράψει για την εκτέλεση της απόφασης Ολομέλειας του Αριουπάγου. Μιλάμε, Πάνο και Λουκά, μιλάμε για μία απόφαση η οποία έχει εκδοθεί στις 8 Απριλίου του 2000. Της Ολομέλειας του Αριουπάγου αμετάκλητη, 23 χρόνια πριν. Και 23 χρόνια μετά δεν έχει βρεθεί ένας υπουργός δικαιοσύνης να βάλει την υπογραφή του για να αποζημιωθούν τα θύματα του ολοκαυτώματος του διστόμου. Μιλάμε για τρομακτική προδοσία σε βάρος των θυμάτων και σε βάρος της ιστορίας του λαού μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν ο κύριος λόγος, όπως επίσης και το γεγονός ότι γνώριζε ότι θα έπαιρνα πρωτοβουλίες κατά της διαφθοράς σε υποθέσεις στις οποίες θα ζητούσα την καταπροτεραιότητα διερεύνηση που έχει την αρμοδιότητα και την δυνατότητα ο Υπουργός Δικαιοσύνης να ζητήσει την επίσπευσή τους. Τώρα, πώς... και μου πρότεινε την Προεδρία της Βουλής ουσιαστικά, διότι δεν μπορούσε να... θα έπρεπε να απολογηθεί στους πολίτες πρώτα απ' όλα που με είχαν εκλέξει πρώτη σε ψήφους και σε ποσοστά σε όλη την επικράτεια και σε όλη την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το θα έπρεπε κάπως να δικαιολογήσει πως αυτή τη βουλευτή που οι πολίτες τόσο πολύ την εμπιστεύονται, εκείνος δεν την εμπιστεύεται για κάτι. Τώρα, η Προεδρία της Βουλής ήταν κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να αναλάβω την Προεδρία της Βουλής. Όταν μου το πρότεινε
ήξερα πάρα πολύ καλά ποιες αρμοδιότητες έχει ο πρόεδρος της Βουλής και τι θα μπορούσα να κάνω, και γι' αυτό αποδέχθηκα, γιατί ήξερα ότι θα μπορούσα να πάρω πρωτοβουλίες ουσιαστικές, όπως και έκανα, και για το χρέος και για τις γερμανικές οφειλές και για την υπόθεση των μνημονίων και για τις υποθέσεις διαφθοράς, Siemens, Lisa Lagarde και ούτω καθεξής. Και όταν βέβαια είδα ότι η κυβέρνησή του και ο ίδιος παραβίαζαν την λαϊκή ετοιμιγορία, δηλαδή τη δεσμευτική λαϊκή εντολή του δημοψηφίσματος, εννοείται το όχι του λαού μας, το πραγματικά γενναίο αυτό όχι, που είναι κομμάτι και παρακαταθήκη της ιστορίας μας, φυσικά και υπηρέτησε την εντολή του λαού. Θεωρείτε ότι προδόθηκε ο λαός όταν γύρισε το όχι? Και βέβαια προδόθηκε ο λαός και προδόθηκε και η χώρα. Είναι πράξη χάτης προδοσίας αυτό που έγινε. Άρα πιστεύετε ότι υπήρχε τρόπος η διαπραγμάτευση να πετύχει από εκείνο το σημείο και μετά? Δεν έγινε διαπραγμάτευση, αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν έγινε διαπραγμάτευση. Επί μήνες ο Βαρουφάκης περιφερόταν στο Eurogroup χωρίς νομικό team, χωρίς δηλαδή τα εργαλεία τα απαραίτητα που χρειάζεσαι για να διαπραγματευτείς σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν αξιοποίησε ούτε τα πορίσματα, ούτε ο Βαρουφάκης ούτε ο Τσίπρας, τα πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Να τα έχουμε και εκεί πέρα. Πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο και εξακολουθεί να είναι. Είναι και εκτιμένο του λαού μας τα πορίσματα αυτά που αποδεικνύουν την δυνατότητα ακύρωσης του παράνομου χρέους, που είναι κατά την ορολογία που χρησιμοποιείται και στο διεθνές δίκαιο παράνομο, αθέμητο, απεχθές και μη βιώσιμο. Δεν χρησιμοποίησαν επίσης τις αξιώσεις σε σχέση με τις γερμανικές οφειλές, που τότε για πρώτη φορά είχαν υπολογιστεί επίσημα. Είχε δηλαδή εκδοθεί το πόρισμα της, η έκθεση, η απόρρητη έκθεση της Ειδικής Επιτροπής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μιας επιτροπής που είχε μετά από πίεση συγκροτήσει όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Σταϊκούρας, ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών. Η Επιτροπή αυτή για πρώτη φορά υπολόγισε τις αξιώσεις του ελληνικού κράτους. Εντεύθεν ξέρουμε ότι έχουμε υπολογισμένες αξιώσεις που κυμαίνονται με τους μετριότερους υπολογισμούς μεταξύ 278 και 341 δισεκατομμυρίων ευρώ με υπολογισμούς 2015. Σήμερα είναι σίγουρα πολύ υψηλότερες οι αξιώσεις αυτές. Ούτε αυτό το βάλαν στο τραπέζι. Ούτε βάλαν στο τραπέζι τις υποθέσεις διαφθοράς που θα μπορούσαν να πούν, ας πούμε, κύριοι, εμείς δεν αναγνωρίζουμε τον συμβιβασμό με τη Siemens, διότι έγινε εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου και εκτός ακόμη και του πλαισίου της ίδιας της συμφωνίας συμβιβασμού. Μιλάω για εκείνη την συμφωνία που είχε υπογράψει ο Στουρνάρας, ο σημερινός διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών και με την οποία αντί να αποζημιώνεται η Ελλάδα από τη Siemens, ουσιαστικά η Ελλάδα παρήχε πιστοποιητικά διαφάνειας στη Siemens. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπορεί και να είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μπορεί. Ναι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι το κινηματογραφείτε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μόλις μάθαμε ότι ανακηρυχθήκαμε. Α, οπότε... συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Έλα μου, έλα μου. Γεια, γεια. Αποκλειστικότητα στη Μέρη. Αποκλειστικό, έτσι. Άρα για να μάθουμε και το κόμμα Κασιδιάρη τι έγινε, θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Θα έχει, ναι, ναι. Γεράσιμα μπορεί να παρακολουθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να σε κάνω μια ερώτηση. Το κόψανε το κόμμα Κασιδιάρη. Α, έχουμε νέα και σχετικά με αυτό. Το κάνε λόγο. Ωραία. Θα δούμε αργότερα. Θέλω να σα ρωτήσω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ένα πρόβλημα τη αριστερά είναι η διάσπαση των κομμάτων. Δηλαδή, τώρα κάνετε εσεί το δικό σα κόμμα. Έχουμε τον κύριο Βαρουφάκη με το δικό του κόμμα. Γενικώ υπάρχει αυτό ο κατακαιρματισμό. Και μήπω με αυτόν τον τρόπο δίνετε την κυβέρνηση και την πρωτιά στο δεξιό κόμμα. Αντί να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Ποιο είναι το αριστερό σε αυτά που είπατε? Α, δεν είναι αριστερά. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι αριστερό κόμμα. Ο Βαρουφάκης λέει αριστερά
Είναι ο ίδιος που λέει ότι το 70% των μνημονίων είναι σωστά. Είναι ο ίδιος που υπέγραψε την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Είναι ο ίδιος που ψήφισε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, που είναι η βάση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Θέλω να πω δηλαδή, εμείς πάλι που δεν λέμε είμαστε ένα αριστερό κόμμα, εγώ βεβαίως είμαι ένας αριστερός άνθρωπος και οι αρχές μας είναι οι αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου, με σαφή αναφορά στις αρχές της αριστεράς. Αλλά δεν είναι περιχαρακωνόμαστε λέγοντας είμαστε ένα αριστερό κόμμα. Είμαστε ένα κόμμα που απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Προσκαλούμε τον κόσμο από όλο το φάσμα της κοινωνίας να έρθει μαζί μας, γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα των διαχωρισμών, είναι η ώρα της ενεργοποίησης του κόσμου και οι διαχωρισμοί αυτοί, οι παραδοσιακοί αριστεράς δεξιάς, έχουν χάσει και το περιεχόμενό τους, ακριβώς διότι ο καθένας διακηρύσει ό,τι θέλει, αλλά η πράξη είναι εκείνη που σε χαρακτηρίζει. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε εγώ είμαι δεξιός, αλλά ζουν με εντελώς αριστερό τρόπο. Άρα εμείς αυτό δεν το ακολουθούμε. Τώρα, σε σχέση με τις αντιλήψεις περί κατακαιρματισμού, δεν νομίζω, έτσι πολύ ξεκάθαρα, ότι μία εντός εισαγωγικών ενότητα η οποία θα είναι χωρίς αρχές και θα είναι τελικά για την καρέκλα, γιατί δεν θα μπορούσε κανείς να πάει με κάτι που δεν πιστεύει παρά μόνο για λόγους σκοπιμότητας. Εγώ όταν ξέρω τι έχει κάνει ο Τσίπρας, ξέρω τι έχει κάνει ο Βαρουφάκης και κυρίως τι προτίθενται να κάνουν, θα ήμουν ανακόλουθη να πάω μαζί τους. Για να κάνω τι, για να νομιμοποιήσω αυτό που έχουν κάνει ή για να διευκολύνω αυτό που πάνε να κάνουν. Θεωρώ ότι είναι ευθύνη μου και με δεδομένη την εμπειρία του 2015 να μην συμβάλλω καθόλου στο να ξαναεξαπατηθεί ο κόσμος. Γιατί αυτές οι δύο πλευρές την εξαπάτηση του κόσμου επιδιώκουν. Με τη λαϊκή ενότητα θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία. Υπήρξε και το 2015 το Σεπτέμβρη. Εγώ το 2015 όταν φτιάχτηκε η Λαϊκή Ενότητα, τότε άρον-άρον, γιατί καταλαβαίνετε ότι διαλύθηκε η Βουλή ευνηδιαστικά. Εγώ ως πρόεδρος της Βουλής το πληροφορήθηκα από τα μέσα ενημέρωσης. Η δική μου, εν πάση περιπτώσει, άποψη ήταν ότι έπρεπε τότε όλοι να είμαστε μαζί, να προσπαθήσουμε να αναστρέψουμε αυτό το πραξικόπημα που έγινε και γι' αυτό πήγα αμέσως και χωρίς κανενός είδους διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες και στήριξα αυτή την προσπάθεια ως ανεξάρτητη υποψήφια βουλευτής. Δυστυχώς υπάρχει στην αριστερά μία παράδοση η οποία δεν με βρίσκει σύμφωνη και έχει να κάνει με τις γραφειοκρατίες, με τους μηχανισμούς, με τις διαπραγματεύσεις για την καρέκλα, για τη θέση, τι θα σου δώσω, τι θα μου δώσεις. Και δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια που αυτό το θέμα μπήκε σαν ζήτημα στην προηγούμενη περίοδο, είχε πάρα πολύ έντονη από πλευράς της Λαϊκής Ενότητας αυτή την διάσταση, δηλαδή της κατανομής, αν θέλετε, καρεκλών. Εγώ δεν αγαπώ τις καρέκλες. Οπότε. Το αποδείξατε αυτό, ότι όταν. Το έχετε αποδείξει αυτή, είναι η αλήθεια, που μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Άρα δεν θα κάνω οτιδήποτε για μια καρέκλα. Άλλοι μπορεί να το κάνουν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, η Λαϊκή Ενότητα έχει πάει με το Βαρουφάκη, που ο Βαρουφάκης θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ και το λέει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε. Δεν θα του κόψουν το χέρι. Πώς? Δεν θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Βαρουφάκης. Δεν ξέρετε τη φράση ο κουψοχέρης. Ο κουψοχέρης, ναι. Τη φράση αλίμονο τα ξέρετε. Πήρε 100 ψήφους και 1000 λίμωνο που λένε. Αντίστοιχα, υπάρχουν κοψοχέριδες. Δεν θα το κάνω αυτό να μου κοπεί το χέρι. Να μου κοπεί το χέρι και το κάνω. Ήτανε μάλλον ειλικρινής λοιπόν η έκφραση. Όσον αφορά την πλεύση ελευθερίας, να μιλήσω τώρα και για την εμπειρία μου εκτός κάμερας, μου έχει δώσει μια αίσθηση διαφορετική. Δεν θα έλεγα ότι είναι κόμμα-κόμμα με την ιεραρχία. Έχει δώσει μια άλλη αίσθηση. Θετική, βεβαίως. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για την πλεύση ελευθερίας βασικά. Ναι. Βλέπουμε εδώ στο σήμα σας, το καραβάκι με τα 6 δέλτα. Ναι. Αν θέλετε να μας πείτε τι συμβολίζουν αυτά. Τα δέλτα, τα πανιά μας, συμβολίζουν 6 προτεραιότητες που βάλαμε όταν ιδρύθηκε η πλεύση ελευθερίας. Και είναι η δημοκρατία, είναι η δικαιοσύνη,
είναι η διαφάνεια, είναι τα δικαιώματα, είναι η διαγραφή του χρέους και είναι και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Μάλιστα. 6 προτεραιότητες που παραμένουν στον πυρήνα των αρχών για τις οποίες παλεύουμε. Είχε ρωτήσει πριν ο Γιώργος που είδε το καραβάκι, ποιο είναι το μεγαλύτερο δέλτα. Η δημοκρατία. Η δημοκρατία. Μάλιστα. Πήραμε την απάντηση, βέβαια. Πήραμε την απάντηση. Και βλέπουμε ότι αρκετά ψηλά είναι και οι αγερμανικές αποζημιώσεις και η διαγραφή του δημοσίου χρέους. Βέβαια. Έτσι, αιτήματα τα οποία δεν είναι σε άλλα κόμματα. Δεν τα ακούμε πολύ συχνά. Από κανέναν. Πιστεύεις ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα να διεκδίκηση του. Μας είπατε πριν πόσα εκατοντάδες δις υπολογίζονται. Είναι ρεαλιστικό. Βέβαια είναι ρεαλιστικό και ξέρετε ποιος το ξέρει καλύτερα από όλους ότι είναι ρεαλιστικό. Η Γερμανία. Και ξέρετε τι έχει κάνει η Γερμανία, επειδή ακριβώς ξέρει πολύ καλά ότι είναι ρεαλιστικό. Το πρώτο είναι ότι έχει δυστυχώς παρέμβει στα εσωτερικά της χώρας μας και πετυχαίνει να μην υπογράφουν οι Έλληνες Υπουργοί Δικαιοσύνης για τις γερμανικές οφειλές. Mm. Και μάλιστα μέσα από μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου που έγινε στη Γερμανία από βουλευτές της Die Linke, και συγκεκριμένα από τον Αντρέι Χούγκο, έναν εξαιρετικό πραγματικά βουλευτή, αποκαλύφθηκε ότι η γερμανική κυβέρνηση καθησύχαζε τους γερμανούς βουλευτές που ρωτούσαν τι θα γίνει με αυτό και έλεγαν μην ανησυχείτε, δεν θα υπογράψει ο Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης. In black and white που λένε και στο χωριό μας. Mm. Δηλαδή το έλεγε απερίφραστα στο χαρτί. Επίσης, τρανή απόδειξη ότι το ξέρουν πόσο ρεαλιστικό είναι, αποτελεί το πρώτο μνημόνιο. Στις διατάξεις, στις προβλέψεις του πρώτου μνημονίου υπάρχει μία διάταξη η οποία απαγορεύει τον συμψηφισμό. Λέει δηλαδή ρητά ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός των χρεών που επισπεύδονται σε βάρος της Ελλάδας με ενδεχόμενες αξιώσεις της Ελλάδας έναντι των δανειστών. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά λοιπόν και οι Γερμανοί, η γερμανική κυβέρνηση, ότι είναι μια αξίωση θεμελιωμένη, ενεργή, απαράγραπτη και απολύτως επιδιώξιμη. Και επίσης ξέρουν πολύ καλά δυστυχώς ότι σε όλο αυτό το διάστημα έχουμε, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά πρέπει να το πω, ξεπουλημένους πολιτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι αυτή την θεμελιώδη αξίωση που συνδέεται με την ιστορία μας και με την αντίσταση του λαού μας δεν την διεκδικούν. Και είναι τέτοια υποκρισία ώστε έχουμε φτάσει να έχουμε παρακολουθήσει, τα λέω γιατί στην προηγούμενη περίοδο και προσωπικά και με την πρωτοβουλία μας στη δικαιοσύνη για όλους του έκανα και εξώδικα και μήνυση, έχουμε φτάσει να βλέπουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Παυλόπουλο, να περιφέρεται στο εσωτερικό της χώρας και να λέει οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες και να διεγείρει τα πλήθη παριστάνοντας εκείνον που θα επιδιώξει και που θα διεκδικήσει και στις διμερείς συναντήσεις του με τους ομολόγους του να διαβεβαιώνει ότι δεν θα διεκδικηθούν. Και να κάνει δηλώσεις όπως αυτές ας πούμε που έκανε το 2017 όταν εγκαινίασαν εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω, θα είχατε τελειώσει το σχολείο το 2017? Όχι, εγώ τελείωσα το 20. Λοιπόν, το 2017 έγινε στην Αθήνα μία έκθεση ντοκουμέντα. Mm. Η οποία είναι μία έκθεση που διοργανώνεται στη Γερμανία. Έγινε λοιπόν και στην Αθήνα με τρομακτικά ανησυχητικούς συμβολισμούς, δηλαδή εγκαινιάστηκε στις 6 Απριλίου που ήταν η μέρα της εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Έγινε εκείνη τη μέρα διμερής και μια από τις αίθουσες εκθεμάτων είχε μια σειρά από πορτρέτα του Χίτλερ, το οποίο αμέσως εννοείται ότι προκάλεσε αντιδράσεις. Τότε είχαν λοιπόν πει ότι δεν είναι αυτά πορτρέτα του Χίτλερ, είναι πορτρέτα του Χίτλερ στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων του, ομοφιλοφίλων, μαύρων, Εβραίων και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε την υποκρισία, είχε με κάποια αχνά γράμματα κάποια ονόματα, αλλά αυτό που επικρατούσε ήταν τα πορτρέτα του Χίτλερ σε κάθε
μέγεθος. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τρομακτική προσβολή να λες ότι θα βάλω το δολοφόνο, πορτρέτο του δολοφόνου, θα γράφω με αχνά γράμματα το όνομα του θύματος και αυτό είναι φόρος τιμής στα θύματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε εκείνη την, σε εκείνα τα εγγένεια, ο Παυλόπουλος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τον Στάινμαϊερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, ότι βεβαίως, και χαίρομαι που το λέω σε φοιτητές νομικής, βεβαίως λέει, η Ελλάδα δεν θα επιδιώξει μονομερός, δεν θα διεκδικήσει μονομερός, υπάρχει πολυμερής και συμπεφωνημένη διεκδίκηση, τότε δεν θα ήταν διεκδίκηση. Μάλιστα. Και όσον αφορά τον ιδεολογικό προσδιορισμό της πλεύσης, να, αυτός ποιος είναι? Θα σας έλεγα ότι η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κίνημα. Όχι ακόμα, κίνημα. Ναι, είναι κίνημα, είναι πρωτοβουλία, είναι οριζόντιο, είναι πολύ πρωτοβουλιακό, δηλαδή όποιος θέλει να προτείνει κάτι το προτείνει, αναλαμβάνει και ευθύνες για την υλοποίηση και γενικά στο 99% των πραγμάτων που θα προταθούν, εκτός αν είναι εκτός του πλαισίου μας, θα γίνουν. Προϋποτίθεται βέβαια να δουλέψεις για να το υλοποιήσεις, γιατί χρειάζεται και δουλειά για τα πράγματα. Καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά τραβάω εγώ που προτείνω πάρα πολλά. Τώρα για τον προσανατολισμό, εμείς έχουμε ένα σύνθημα που λέει δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε αδιάφοροι σε σχέση με τις αρχές, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει, κοιτώντας το μέλλον, να ενεργοποιήσουμε κυρίως όλους αυτούς τους πολίτες που έχουν απογοητευτεί και απέχουν, όλον αυτόν τον κόσμο που αισθάνεται ματέωση και δεν συμμετέχει, να τον βάλουμε σε μια διαδικασία συμμετοχής, σε μια διαδικασία αμεσοδημοκρατικής πολιτικής διαμόρφωσης και βέβαια να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία διακηρύσουμε και με την ιδρυτική μας διακήρυξη, που δεν είναι άλλα από τις αρχές του κοινωνικού κράτους δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του καθολικού σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υπεράσπισης της ισότητας, της υπεράσπισης των δημοσίων αγαθών και του δημοσίου πλούτου, των βασικών αξιών της δικαιοσύνης, των βασικών επίσης εγγυημένων αγαθών που θα πρέπει να υπάρχουν για κάθε πολίτη, της στέγης, της πρόσβασης στο ρεύμα, το νερό, στην αξιοπρεπή διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αρχές μας αναφέρονται στην αριστερά. Είναι επίσης ξεκάθαρο όμως ότι καθόλου δεν μας ανησυχεί να αυτοπροσδιοριστούμε και να περιοριστούμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Πήραμε καλή απάντηση. Ναι. Γιατί συνήθως δεν. Δηλαδή, αποφεύγετε να βάλετε κάποια ταμπέλα, να το πω, ούτε τώρα βάλετε βέβαια. Όχι, δεν πιστεύω στις ταμπέλες και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν πιστεύω και σε αυτά που ονομάζουμε ιδεολογίες. Ναι. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν λυσάρια που δίνουν όλες τις απαντήσεις για τον κόσμο. Πιστεύω στις αρχές και στις αξίες. Και πιστεύω ότι καμιά φορά το να λέμε είμαι αυτό, είμαι εκείνο, είμαι το άλλο, μας διευκολύνει να αποφύγουμε, να δώσουμε πιο βαθιές απαντήσεις στα πράγματα. Επίσης πιστεύω ότι δεν έχει καμία σημασία τι δηλώνεις. Σημασία έχει τι είσαι και αυτό φαίνεται στην πράξη σου. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εκτός από αυτά τα δέλτα που είπαμε, αυτές τις αρχές που μας είπατε ότι πρεσβεύει το κόμμα σας, σήμερα, αν εσείς είσαι στα πράγματα, πώς θα διαχειριζόσεις τα ορισμένα προβλήματα τα οποία έχουν ανακύψει με βάση τη δική σας ιδεολογία και το δικό σας, τις δικές σας αρχές? Όπως θέλετε να πούμε φόλης της ύλης, γιατί έχω να πω πολλά. Να μιλήσουμε για μερικές βασικές. Θα σας πω μερικά βασικά. Για την ακρίβεια, να πάμε μετά στο ιδιωτικό χρέος. Για τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Βεβαίως, να πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι θα κάνουμε τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα διαφορετικά. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Εμείς θα παίρνουμε πρωτοβουλίες άμεσα για να υπάρξει πραγματικά ανεξάρτητη δικαστική λειτουργία. Το πρόβλημα της δικαιοσύνης ποιο θεωρείτε πως είναι? Θεωρώ ότι είναι η έλλειψη ανεξαρτησίας της. Υπάρχει έλλειψη ανεξαρτησίας. Διαφθορά δηλαδή. Υπάρχει καταρχάς μια διαπλοκή με τις άλλες εξουσίες. Δηλαδή
διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, ναι, από την κυβέρνηση. Ναι, τεράστιο θέμα. Διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχεται η κορυφή, ας το πούμε έτσι, της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και αναπόκειται πια στο πόσο η κυβέρνηση θα θελήσει να ελέγξει και στο πόσο δεκτικός σε έλεγχο θα είναι και ο λειτουργός που διορίστηκε. Έχουμε δει παραδείγματα με όλες τις αποχρώσεις, όμως εκείνο που είναι ο κοινός παρονομαστής είναι ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση που να μην έχει θελήσει να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Και δυστυχώς υπάρχουν πάντοτε δικαστικοί λειτουργοί επιρρεπείς και πρόθυμοι στο να επηρεαστούν. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολύ ευσυνείδητοι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι αντιλαμβάνεστε ότι όταν βλέπουν να επιβραβεύονται άλλα παραδείγματα και αποθαρρύνονται, ενώ πολλές φορές και περιθωριοποιούνται. Άλλο πρόβλημα στη λειτουργία της δικαιοσύνης που θα παίρναμε πρωτοβουλία να το αλλάξουμε για την αλλαγή είναι η υπερβολική απόσταση που έχουν οι δικαστές και οι δικαστικές αποφάσεις από την κοινωνία. Εμείς γι' αυτό έχουμε προτείνει μια πρωτοβουλία θεσμική που είναι η εγκαθίδρυση μεικτών ορκωτών δικαστηρίων σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης και σε όλο το φάσμα της δικαιοσύνης, δηλαδή και στα αστικά δικαστήρια και στα ποινικά και στα διοικητικά. Συμμετοχή ενόρκων, πλειοψηφία ενόρκων και έτσι εκπροσώπηση της κοινωνίας στις δικαστικές αποφάσεις. Άλλη θεσμική πρωτοβουλία που θα αναλαμβάναμε θα ήταν η κατάργηση της ασυλίας και της υπουργικής και πρωθυπουργικής, δηλαδή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, που ουσιαστικά... Άρθρο 86 συντάγματος. Πώς? 86 συντάγματος. Πολύ σωστά. Που ουσιαστικά τι ιδρύει? Την ατιμωρησία. Και μια λευκή επιταγή αξιόπινης συμπεριφοράς στα κυβερνητικά πρόσωπα. Δυστυχώς το ίδιο έχει γίνει και με την βουλευτική ασυλία. Δηλαδή, αυτό το οποίο θεσμοθετήθηκε για να προστατεύσει τον βουλευτή από πολιτικές διώξεις για την διατύπωση της γνώμης του, κατέληξε να είναι επίσης ένα εργαλείο για εκείνον που θέλει να παρανομήσει ότι θα έχει την προστασία της ασυλίας, την κατάργηση όλων αυτών. Συλλοκλήρω την κατάργηση. Την κατάργηση, ναι, την κατάργηση. Δεν έχει ποτέ λειτουργήσει η βουλευτική ασυλία για να προστατεύσει την ελευθερία λόγου του βουλευτή. Αλλά ως προς αυτό που είπατε για την έκφραση της γνώμης, ενδεχομένως μπορεί να εκφράσει μια γνώμη ένας βουλευτής που δεν αρέσει σε κάποιον και να το κάνει, δεν ξέρω, μήνυση. Πώς θα το προστατεύσουμε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι υπάρχει πια το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και η κουλτούρα να αμυνθεί αυτός ο βουλευτής. Δεν μπορεί να υπό το φόβο μιας τέτοιας καταχρηστικής μήνυσης από αυτές που κατατίθενται καθημερινά και κατά πολιτών. Δεν μπορεί υπό το φόβο λοιπόν μιας τέτοιας μήνυσης να καταλήγουμε να θοπεύονται και να θωρακίζονται διαρκείς αξιόπινες συμπεριφορές. Αν στην κυβέρνηση το 2015 είχατε καταφέρει να πάρετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης όπως θέλετε, θα είχατε αυτή την ατζέντα? Ναι, και ήταν και το πρόγραμμα της δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ που το είχα γράψει εγώ. Μάλιστα. Αυτό που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ναι. Τώρα με ρωτήσατε βέβαια και συνολικά και δεν θέλω να τα παραλείψουμε. Ναι, υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά, αποκλεισμοί πολύ μεγάλης μερίδας συνανθρώπων μας από πολύ βασικά αγαθά και δικαιώματα. Άρα θα παίρναμε πρωτοβουλίες οπωσδήποτε υπεράσπισης της ίσης πρόσβασης, της ισότητας, της εξάλληψης των διακρίσεων, της συμπερίληψης. Έχουμε ζητήματα πολύ σοβαρά αποκλεισμών ανθρώπων για λόγους φιλής, φίλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φίλου, αναπηρίας, ασθένειας, θρησκείας. Όλα αυτά πρέπει, αν θέλουμε να λεγόμαστε κράτος δικαίου,
να εξαλειφθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν πραγματική πρόσβαση σε όλα. Εμείς αυτό το δείχνουμε τώρα και με τα ψηφοδέλτιά μας, που συμπεριλαμβάνουν στα αλήθεια πολλά άτομα με αναπηρία και μέλη οικογενειών ατόμων με αναπηρία. Δεν το κάνουμε ούτε δειγματοληπτικά, ούτε για το φαίνεστε. Πιστεύουμε στην πραγματική συμπερίληψη. Θα παίρναμε και έχουμε συγκεκριμένη, πολύ εμπεριστατωμένο πλέγμα θέσεων για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτικής προστασίας. Ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει με τρόπο αμήλικτο μετά ιδίως τα τελευταία εγκλήματα σε βάρος και του πληθυσμού και του φυσικού περιβάλλοντος. Μιλάω για το έγκλημα στο Μάτι και το έγκλημα στη Βόρεια Εύβοια και συνολικά στην Επικράτεια. Χάθηκαν 104 άνθρωποι και καταστράφηκε το φυσικό περιβάλλον από πλήρη έλλειψη οργανωμένης πολιτικής προστασίας και συνολικής δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Έχετε δώσει και δικαστική μάχη για το ζήτημα. Ναι, κατέθετα στο τριμελές πλημελιωδικείο, το λέω και θυμώνω, γιατί το να δικάζεται η υπόθεση της αφαίρεσης της ζωής 104 συνανθρώπων μας ως πλημέλημα και μάλιστα σαν να ήταν τροχαίο χωρίς θύματα, με εξοργίζει. Και πιστεύω ότι πρέπει, και αυτό είπα και στο δικαστήριο βέβαια, πρέπει αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης να σταματήσει. Πρέπει να δικαστεί η υπόθεση ως κακούργημα, γιατί κακούργημα είναι. Και θα πρέπει επιτέλους αυτές οι δικαστικές ιστορίες και αυτή η δικαστική σύμπραξη στην υπόθαλψη να σταματήσει, γιατί βρίσκεται στην πηγή της επανάληψης του εγκλήματος. Εάν δεν είχαμε αυτή τη μακρά σειρά υποθέσεων ατιμωρησίας, δεν θα είχαμε τα Τέμπη. Στα Τέμπη οδηγηθήκαμε ακριβώς γιατί δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανείς και βεβαίως γιατί η διαφθορά στη χώρα μας οργιάζει και η διαφθορά σκοτώνει. Αυτό δυστυχώς αποδείχθηκε με την υπόθεση των Τεμπών και έρχομαι συνεπώς και σε ένα άλλο θέμα που για μας είναι πολύ ψηλά, το ζήτημα της αντιδιαφθοράς, της διαφάνειας, της πολύ αποτελεσματικής πάταξης των εγκλημάτων διαφθοράς και της εξυγίανσης του κράτους μέσα από διαδικασίες πραγματικής αξιοκρατίας, όχι αριστείας, αλλά αξιοκρατίας. Ο καθένας στο πεδίο της πραγματικής ικανότητας και της γνώσης του και ο καθένας και σε κάθε πεδίο ο καλύτερος. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Δεν μπορεί, δυστυχώς το πάμε και όπου βγει. Εμείς το βιώσαμε τώρα πρόσφατα σε άλλη κλίμακα και καθόλου δεν παραλληλίζω, αλλά όταν πήγα στο Υπουργείο Εσωτερικών το Σάββατο το βράδυ, την ημέρα που θα έπρεπε να είναι όλος ο μηχανισμός σε εγρήγορση, να είναι όλοι οι υπάλληλοι στις θέσεις τους, να είναι όλοι εφόπλου λόγχοι, ήταν η μέρα που έκλεινε η κατάθεση των συνδυασμών. Όταν πήγα και είδα κατεβασμένα ρολά, κλειστά φώτα και έναν φύλακα ο οποίος δεν ήξερε τι να κάνει, μου άνοιξε τελικά την κλειδαριά και με κοίταγε απορριμμένος και μου έλεγε «έχουν φύγει όλοι». Mm. Και του απάντησα «δεν θα την πληρώσετε εσείς». Και άμα δεν ήταν και κάποιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο, προφανώς δεν θα έλεγε ούτε την κλειδαριά ο φύλακας. Σκεφτείτε όμως ότι στην Ελλάδα το 2023 μετά τα Τέμπη έγινε αυτό την ημέρα της κατάθεσης των συνδυασμών. Και δυστυχώς για να πάω ξανά και στα Τέμπη, όταν εμφανίστηκα μαζί με την οικογένεια του Ντένις Ρούτσι, ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 23 και εξαϊλώθηκε στο φοβερό αυτό δυστύχημα που είναι έγκλημα, όταν επισκέφθηκα λοιπόν τον εφέτη ειδικό ανακριτή με την οικογένεια του παιδιού, ήτανε 15, 16,
μέρες μετά το δυστύχημα. Ήταν η πρώτη μέρα που δόθηκε γραφείο στον ανακριτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι άλλα πράγματα λέγονται και άλλα γίνονται. Ζούμε στη χώρα που δεν έχουν υπάρξει πρόνοιες να μην συγκρουστούν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, στη μοναδική γραμμή που λειτουργεί στη χώρα. Κάτι που θα έπρεπε να υπάρχουν δικλείδες να αποτραπεί ακόμα και αν κάποιος προσπαθούσε να το προκαλέσει δόλια. Και την ίδια ώρα έχουμε διαδικασίες που σου παίρνουν το σπίτι με το πάτημα ενός κουμπιού, πάλι χωρίς καμία εγγύηση και κανέναν έλεγχο. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο είμαστε πάρα πολύ ενεργοί, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η προστασία της περιουσίας των ανθρώπων που αποκτήθηκε με τον ιδρώτα τους, με το μόχθο τους, με την εργασία τους, με τις θυσίες τους. Είναι μια μάχη άνηση που δίνεται όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουν βαλθεί και οι τράπεζες και τα funds και οι πολιτικοί οι οποίοι εξυπηρετούν τις τράπεζες και τα funds να μειώσουν την ιδιοκατοίκηση. Αυτός είναι ο στόχος κατά τους όρους των μνημονίων. Το είχε πει άλλωστε ο κύριος Τουρνάρας το 2012, όταν πρωτοανέλαβε υπουργός οικονομικών. Στην Ελλάδα έχουμε υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Ότι είναι δηλαδή κακό να έχει ο κάθε πολίτης το σπίτι του. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένα κεκτημένο που πρέπει να το προστατεύσουμε και η πλεύση ελευθερίας στο κομμάτι αυτό παίρνει πρωτοβουλίες και εγώ προσωπικά και ως δικηγόρος και στο κίνημα κατά των πληστηριασμών και ούτω καθεξής. Σε αυτούς που λένε πως η πλεύση ελευθερίας είναι, να το πω, one woman show, ότι βασίζεται υπερβολικά πάνω σε ένα άτομο, τι λέτε? Λέω ότι σίγουρα εγώ σηκώνω ένα μεγάλο βάρος γιατί πήρα την πρωτοβουλία της ίδρυσης της πλεύσης ελευθερίας. Λέω καταρχάς ότι πρέπει σε όλα τα πράγματα να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εγώ πήρα την πρωτοβουλία να την ιδρύσω γιατί έπρεπε να προσκαλέσει στον κόσμο κάποιος που ενδεχομένως θα ακουγόταν περισσότερο για να έρθει περισσότερος κόσμος. Κατά τα άλλα, έχω πραγματικά την τύχη και την ευτυχία να έχουν έρθει στην πλεύση ελευθερίας πάρα πολύ αξιόλογοι και σημαντικοί άνθρωποι και οι συνεργάτες μου που τους γνωρίσατε εδώ στα γραφεία μας, στα γραφεία της πλεύσης, και πάρα πολλοί άνθρωποι που δίνουμε μαζί τη μάχη αυτή. Ελπίζω έτσι στην προεκλογική περίοδο να δοθεί περισσότερο βήμα σε πολλούς από αυτούς, γιατί έχουμε πραγματικά πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Δεν έχουμε κλασική συγκρότηση κόμματος, οπότε δεν έχουμε ας πούμε μια κεντρική επιτροπή ή νομαρχιακές και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, οπότε πράγματι αυτόν τον κόσμο δεν θα τον δείτε σε τέτοιες διαδικασίες. Κάνουμε συναντήσεις εργασίας ή οργανωτικές συναντήσεις όποτε χρειάζεται και κυρίως δρούμε. Δεν είναι one woman show, σίγουρα έχω αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος και είναι δεδομένο αυτό, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς και το αναλάβα με χαρά αυτό το βάρος γιατί πρέπει να το οφείλω να το κάνω, μου αναλογεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει πάρα πολύ αξιόλογος κόσμος και ελπίζω ότι ολοένα και περισσότερος κόσμος θα έρχεται μαζί μας. Τώρα όσον αφορά τις εκλογές γενικώς και σαν θεσμό, έχει παρατηρηθεί ειδικά και στους νέους ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό αποχής. Όταν μιλάμε για πάνω του 50% ποσοστό. Εσείς έχετε παροτρύνει τους νέους πολλές φορές να πάνε να ψηφίσουν. Η αποχή θεωρείται ότι είναι τρόπος έκφρασης πολιτικής άποψης? Θα σας απαντήσω. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν πάει να ψηφίσει διαμαρτυρόμενος ή γιατί είναι αηδιασμένος, απογοητευμένος, απειβδισμένος. Και δεν τον, δεν τον κακίζω, τον δικαιολογώ, τον καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο. Και εγώ και εμένα με πίεσε πάρα πολύ όλη αυτή η προδοσία και όλο αυτό που έγινε. Αλλά η αποχή στην πράξη εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματά μας. Στην πράξη ουσιαστικά τους αφήνει ανενόχλητους να δρουν εναντίον μας. Εάν όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος δεν ψηφίζει, πάει να ψηφίσει, θα αλλάξουν τα πράγματα θεαματικά, άρδιν. Γιατί αυτό το 52% που δεν ψηφίζει είναι η πλειοψηφία. Ο καθένας αισθάνεται μόνος του, γιατί αυτή η πλειοψηφία δεν είναι συγκροτημένη πλειοψηφία, αλλά είναι πλειοψηφία.
Και αυτή η πλειοψηφία δεν θα ψήφιζε ούτε Τσίπρα, ούτε Μητσοτάκη, ούτε Ανδρουλάκη, δεν θα ψήφιζε κανέναν από αυτούς. Ναι. Για να το αναλογιστούμε. Είναι μια πλειοψηφία που απορρίπτει αυτούς που κυβερνούν. Δεν είναι ώρα να εκφραστεί? Το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αποχή θεωρείται ότι δημιουργεί και ένα ζήτημα έλλειψης νομιμοποίησης της κυβέρνησης? Δυσικάστοτε. Θεωρώ ότι φυσικά δημιουργεί πολιτικά ένα έλλειμμα νομιμοποίησης, αλλά δυστυχώς αυτό μόνο πολιτικά μπορούμε να το επικαλούμαστε. Και εγώ το έχω επικαλεστεί, δηλαδή το λέω. Από το 2015 το λέω ότι δεν υπήρχε νομιμοποίηση της κυβέρνησης Τσίπρα που εξελέγει το Σεπτέμβριο του 2015, διότι υπήρχε ακριβώς αυτό το 52% που απέρριπτε. Όμως στην πράξη αυτή η αποχή και αυτή η απονομιμοποίηση δια της αποχής δεν παράγει αποτέλεσμα. Δεν είναι πρόσφορη δηλαδή να αποτρέψει αυτά που συμβαίνουν. Όταν λοιπόν έχεις ένα όπλο και είναι η ψήφος σου, και αυτό το όπλο είναι ένα και το αυτό για όλους μας, ίσο για όλους μας και μοναδικό. Χρησιμοποίησέ το. Δώσε στην ψήφο σου αυτή την αξία, γιατί είναι για τη ζωή σου αυτή η ψήφος, καθορίζει τη ζωή σου. Αντιμετώπισε την ψήφο σου. Εγώ αυτό λέω στον κόσμο που μου λέει, δεν μπορεί, με μία ψήφο θα αλλάξω τα πράγματα. Ναι, η μία ψήφο θα αλλάξει τα πράγματα, γιατί όλη μια ψήφο έχουμε. Αν αντιμετωπίσει ο καθένας και η καθεμιά μας την ψήφο του σαν εκείνη που θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα, τότε θα υπάρξει ένα άλλο αποτέλεσμα. Πράγματι. Σχετικά με το εκλογικό σύστημα, που τώρα θα έχουμε απλή αναλογική, ποια είναι η υπόψη σας? Έπρεπε να γίνει αναλογικότερο το σύστημα? Δεν είναι απλή αναλογική, είναι απλώς αναλογικότερο το σύστημα. Η απλή αναλογική σημαίνει ότι αν υπάρξει ένα κόμμα που θα λάβει τόσες ψήφους ώστε να εκλέγει έναν βουλευτή, θα πρέπει να εκλέξει ένα βουλευτή. Α, αυτή είναι η απλή αναλογική. Μας, δηλαδή, γιατί είναι σωστός, το 3%. Βέβαια, το 3% ουσιαστικά εξαιρεί 30 βουλευτές. Mm-hmm. Έτσι. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχει ένα ή και περισσότερος. Το 3% ουσιαστικά αποκλεί από την εκπροσώπηση όλο εκείνο τον κόσμο που θα ψηφίσει κόμματα που θα λάβουν μικρότερο ποσοστό. Όλος αυτός ο κόσμος περιθωριοποιείται. Γιατί? Η απλή αναλογική είναι να εκφράζεται ό,τι μπορεί να εκφραστεί. Δηλαδή το ποσοστό ίσο με την εκλογή ενός βουλευτή. Κατά τα άλλα, φυσικά είναι ένα αναλογικότερο σύστημα. Φυσικά είμαι κατά του μπόνους, κατά του πλαφών, κατά του ορίου του 3% και υπέρ της αναλογικότητας, της απόλυτης και της ανώθευτης αναλογικής. Όμως το 3% το όριο δεν αποτρέπει και ακραίες ομάδες από το να μπουν στη Βουλή? Δεν νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί. Νομίζω ότι καθαρά εξυπηρετεί την γιγάντωση κομμάτων που θέλουν να βρίσκονται πάντα στην εξουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας προς τέλος της συνέντευξης. Άλλωστε να σας πω και ότι νομίζω ότι κάποιες ακραίες ομάδες, αν εξετίθεντο, θα έσβηναν. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο κίνδυνος. Λοιπόν, φτάνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σας έχει στιγματίσει η περίοδος που ήταν πρόεδρος της Βουλής, αν υπάρχει κάποια εμπειρία που θα θέλετε να μοιραστείτε, ας πούμε, μαζί σας από εκείνη την περίοδο? Πόσες ακόμα πιο... να κλείσουμε πώς? Πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά. Νομίζω ότι είναι ατελείωτες οι εμπειρίες, αλλά μια πάρα πολύ, μια φοβερή πραγματικά στιγμή ανάτασης που αισθάνθηκα ήταν σε εκείνη την ιστορική, τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που έγινε στις 3 Ιουλίου, την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα. Αυτό το φοβερό αίσθημα περηφάνειας του λαού μας που κατέβηκα από τη Βουλή στην πλατεία και ήταν πραγματικά όλος ο κόσμος μια αγκαλιά. Και μια έτσι διαφορετική, ένα διαφορετικό συνέστημα μου δημιουργήθηκε όταν κατέβηκα πάλι στο Σύνταγμα μετά το Όχι, δηλαδή την Κυριακή, που ήμουνα η μόνη που κατέβηκε. Δεν υπήρχε ούτε μέλος της κυβέρνησης ούτε βουλευτής της
κυβερνητικής πλειοψηφίας και εισέπραξα την αγωνία και την απορία των ανθρώπων γιατί δεν είχε κατεβεί κανείς άλλος και να μην προδοθούν. Κάπως είχε αρχίσει ήδη να εισπύρεται η ανησυχία. Μάλιστα. Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συζήτηση. Ήταν πολύ ευχάριστη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για πρόβλημα, τηλέφωνα. Αυτά είναι αποκλειστικό. Είναι αποκλειστικό. Ευχάριστα ήταν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.